Καλημέρα σε όλους εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Ε, έχω δηλώσει πολλές φορές ότι έχω υποστεί μία κακοποίηση διαμέσω ίντερνετ εγώ και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική πια. Λοιπόν, α, και αυτό τώρα που μου συνέβη στο κανάλι μου, να υπάρχει ας το πούμε ένας άνθρωπος που δεν έχει βάλει το επιθετό του, έχει βάλει απλά ένα όνομα Μανώλης και είναι λέει και κριτικό κανάλι και το έχει βάλει στο TikTok έχει ένα λογαριασμό δηλαδή στο TikTok έτσι προσωπικά δεν το ξέρω ε, ούτε το όνομά του του επίθετό του ούτε το τηλέφωνο του τίποτα από αυτά έτσι αλλά υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα αγαπημένοι φίλοι που μας προστατεύει πια γιατί όλα αυτά που παθαίνουμε μέσα από το ίντερνετ, υπάρχει και, και η λύση για να πάμε όλοι μας στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Θα σας πω τα βήματα ακριβώς ποια είναι. Βγάζουμε φωτογραφίες, το username νου, Έτσι. Ε, Τις εκτυπώνουμε τις φωτογραφίες, ε, όλα αυτά και πάμε και καταθέτουμε μήνυση στην ελληνική αστυνομία η ελληνική αστυνομία θα στείλει αυτά που έχουμε δώσει στο ηλεκτρονικό έγκλημα στην αστυνομία στην Αθήνα. Και έτσι λοιπόν αυτός ο κύριος που έχει κάνει ένα ψεύτικο προφίλ και μας κάνει και ζημιά θα πιαστεί αργά ή γρήγορα. Έτσι. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές πάνω απ' όλα. Αν δεν ήταν οι αρχές, δηλαδή τι να πω, εμένα με έχουν τσακίσει. Ε, από τη μία τη μεριά μου έχει κάνει μεγάλο κακό παίρνοντάς μου τα βίντεό μου από το κανάλι μου που έχω στο YouTube και το γνωρίζετε όλοι και ξέρετε ότι εγώ προσωπικά βγάζω τα βίντεο έτσι ε, και από την άλλη τη μεριά είμαι αισιοδόξη ότι θα πάρω αρκετά λεφτά, 300 ευρώ η κάθε βραδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί κάποια στιγμή μου είχε πει ο Κώστας ο σε Κασελένη, βγάζει βιντεάκια και κάποια στιγμή τα βίντεο σου θα αναδειχτούν. Κώστα Βάμβουκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 300 ευρώ θα ζητήσω για το κάθε βίντεο. Ε, να πα, μπορέσω και εγώ να φτιάξω το χέρι μου που είμαι αμέα άνθρωπος έτσι. Αγαπημένοι φίλοι, θα με βλέπετε χωρίς μανίκι, Έτσι, θα με βλέπετε το χωρί, χωρίς μανίκι, το καλοκαίρι που ζεσθενόμουν. Ε, και... Έχω κι εγώ μια αισιοδοξία μέσα μου ότι αυτός ο κύριο θα το πληρώσει πολύ αυτό το πάθημα που έκανε. Έτσι, και θα του γίνει και μάθημα να μην το ξανακάνει σε άλλου. Έχετε εμπιστοσύνη και χαμογελάτε. Χαμογελάτε σε ό,τι και να σας κάνουν. Γιατί όταν έχετε δίκιο δεν θα το χάσετε το δίκιο σας. Θα παλεύετε για τα δικαιώματά σας. Ακόμα και όταν σας παρασύρει μια ανταλίκα στο δρόμο, δεν πρέπει να τα χάνετε όπως εγώ, που επέζησα από αυτό το τροχείο ατύχημα, έτσι, και σιγά σιγά ξαναστάθηκα στα πόδια μου με τη δύναμη της ψυχής μου, έτσι, και ό,τι δεν μας σκοτώνει, αγαπημένοι φίλοι, μας κάνει πιο δυνατούς για να συνεχίσουμε στη ζωή, να χαμογελάμε και αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται από το ίντερνετ να μας κάνουν κακό, να μας λαιλατίσουν, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα, έστω και να σας έχουν πάρει τον κωδικό σας από το facebook. Παίρνετε ένα τηλέφωνο, θα σας απευθύνω απευθεία στο τηλέφωνο εγώ, 11, μια στιγμή να το βρω, μια στιγμή να το βρω. Ωραία. Θα παίρνετε τηλέφωνο στο 11 188. 188. 11.188. Έτσι λοιπόν θα σας κατατοπίσουνε τι πρέπει να κάνετε. Για να επαναφέρετε πάλι και το facebook σας και όλα σας έτσι. Ε, Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ τελικά που μου κλεβες τα βίντεό μου γιατί θα μου τα χρυσοπληρώσεις ακόμα και σήμερα τα έχεις. Ε, τι να σου πω, τι να σου πω. Τι να σου πω, νόμιζες ότι θα κρυφτείς αλλά, <σκυρίζει> αλλά αργά ή γρήγορα θα σε έπιανα. Και θα κλείσω αυτό το βίντεο και θα πω ότι ο, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.